Ο πιο σύγχρονο σταθμό μεταφόρτωση απορριμμάτων τη Ελλάδα και ένα από του πιο σύγχρονου τη Ευρώπη θα κατασκευαστεί στην Καλαμάτα. Ήδη εγκρίθηκε ενταξή του από το αρμόδιο Υπουργείο και έτσι ξεκινούν οι διαδικασίε για την κατασκευή του. Κάτι που αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη για την αντιμετώπιση του προβλήματο διαχείριση των απορριμμάτων. Ο Δήμο Καλαμάτα από νωρί μερίμνησε, έλαβε τι σχετικέ αδειοδοτήσει και εγκρίσει και σε συνεργασία με τον ΦΟΣΔΑ υποβάλαμε πρόταση στο Υπουργείο Ενέργειας, στην Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Αποβλήτων, έναν σταθμό μεταφόρτωση σύγχρονο, προπολογισμένο 1.950.000, το πιο σύγχρονο στην Ελλάδα και ένα από του πιο σύγχρονου στην Ευρώπη. Προχτέ, λοιπόν, είμαστε ευχάριστε να ανακοινώσουμε ότι λάβαμε την απόφαση ένταξη. Έτσι, λοιπόν, αυτή τη στιγμή επειδή έχουμε χωρί αυτό το δικαίωμα στον Φόσδα, ο Φόσδα θα προχωρήσει διαδικασίε διαγωνιστικέ ώστε να εγκατασταθεί, ελπίζουμε, το συντομότερο χρονικό διάστημα, μέσα σε ένα χρόνο, ώστε να μπορέσουμε να μεταφέρουμε τα απορρίμματά μα εκεί. Ο Δήμαρχο εξέφρασε την αγωνία του για το έργο τη Μονάδα Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων τη περιφέρεια Πελοποννήσου στην Καλλιρόη που καθυστερεί και παρατήρησε πω το 2023 θα πρέπει να έχει ξεκινήσει. Με αγωνία παρακολουθούμε και τι εξελίξει που υπάρχουν στην Καλλιρόη με το εργοστάσιο που θα αφορά την περιοχή μα. Γνωρίζαμε, είχαμε ενημερωθεί για τι δυσκολίε που υπάρχουν εκεί. Παρ' όλα αυτά, θέλω να ενημερώσω ότι ακόμα και να αντιμετωπίσουμε πρόβλημα και χρειαστεί να μεταφέρουμε απορρίμματα εκεί, παρά το ότι θα γίνουν κάποιε παρεμβάσει αυτή τη στιγμή στη Μαραθρόγα για να αντέξουμε ακόμα ένα χρονικό διάστημα. Αν χρειαστεί να μεταφέρουμε, έχουμε τη δυνατότητα, το αρμόδιο Υπουργείο, σε συνεργασία με τα Φόσδα, θα μα δώσει τη δυνατότητα να μεταφέρουμε τα απορρίμματα μα εκεί. Για να τα μεταφέρουμε όμω, όμως χρειαζόμαστε σταθμό μεταφορτών. Τέλο, εκφράζοντα την αγωνία αλλά και την εκτίμησή του, ο Δήμαρχο είπε ότι πρέπει να πάμε υποχρεωτικά μέσα στο 2023 τα απορρίμματα στην κεντρική διαχείριση είτε στη μονάδα τη Καλλιρόη είτε στην Παλαιόχουνη.